Οριστικά και επίσημα μπήκε τέλος στην προγραμματισμένη συναυλία της Ελένης Βιτάλη λόγω προβλημάτων της δημοφιλούς τραγουδίστριας, και έτσι η κεντρική εκδήλωση των Δημητρίων του Δαφνώνα θα φιλοξενήσει τους αδελφούς Τσαχουρίδη. Ήταν προγραμματισμένο σε συνεργασία ο Δήμος με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνώνα Δήμητρα, κάνει τις εκδηλώσεις γιορτές Νεύτου κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Ήταν προγραμματισμένο, είναι προγραμματισμένο για τις 9 Αυγούστου. Προέκυψε ένα θέμα με την κυρία Βιτάλη ξαφνικό και δεν θα έρθει. Και έχουν κανονίσει τώρα με τους αδερφοί Τσακουρίδη και τον κύριο Νικολαίδη για τις 9 το βράδυ, το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο. Μ' ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ναι. Γιατί με τα καθοδόνια που βάζουν την άκρη. Ναι. Είναι κεντρική συναυλία αυτή. Θα γίνουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Ναι, κεντρική συναυλία το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Στις 9 Αυγούστου. Ναι, πείτε μου δύο λόγια λίγο για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Είναι καθιερωμένη συναυλία, όπως σας είπα, που γίνεται με το Πολιτιστικό Σύλλογο Δήμητρα της Διοργάνωσης και με το Δήμο Ξάντης. Είναι κάθε χρόνο, είναι η 14η εκδήλωση κατά σειρά. Θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να έρθει στην περιοχή μας, να μπει δίπλα στο Δέστο. Είναι πάρα πολύ ωραία και να περάσει μια βραδιά αξέγαστη. Μαζεύεται περισσότερος κόσμος χρόνο με το χρόνο σε αυτού του είδους τους διοργανώσεις? Εντάξει, μπορώ να πω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια με την κρίση μπορεί να υπάρχει μια κάμψη, αλλά εγώ νομίζω είναι σε καλά επίπεδα, γιατί και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλαδή κάποιος δημότης που θα επισκεφτεί, κάποιος επισκέπτης στην περιοχή, που θα είναι στην περιοχή και θα πάει, δεν υπάρχει είσοδος. Και το μόνο έξοδο είναι ότι η ψήφια ότι αν φάει κάτι, αν πάρει κάτι μέσα από το σύλλογο. Ίσως είναι ελεύθερη. Εγώ νομίζω αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στο να μαζεύεται περισσότερος κόσμος. Πάντως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τη στιγμή που οι εκδηλώσεις των Δαφνών να συρρυκνώνονται δίπλα ακριβώς στο παρανέστη της δράμας, η διάθεση των διοργανωτών και η όρεξη για κάτι νέο παίρνει τη σκυτάλη, δημιουργώντας ένα νέο θεσμό που, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα παραγκονίσει τα Δημήτρια.